το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το σύνολο των διεθνών θεσμών, η παγκόσμια κοινότητα, οι 146 χώρες που την είχαν αναγνωρίσει ως Δημοκρατία της Μακεδονίας και την αναγνώρισαν πλέον με το νέο καθεστώς, τις συνταγματικές αλλαγές, το γεγονός ότι θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλαγής σκηνικού, το γεγονός ότι ξαφνικά αποκτάμε μια νέα δυναμική τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς η ενταξιακή διαδικασία της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η έναρξη των διαδικασιών ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Βόρειας Μακεδονίας δίνει μια τελείως διαφορετική δυναμική στα Βαλκάνια. Τα Βαλκάνια θα μετατραπούν σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό βαλκανικό χώρο με όλα τα ωφέλη που συνέχει αυτό για τη χώρα μας. Συνεπώς θεωρώ ότι οι φοβικές τοποθετήσεις είναι ανήκουν στο παρελθόν. Τα ωφέλη είναι τόσο μεγάλα και τόσο τεράστια και όσο περνάει ο καιρός και καθώς επιλύονται και όλα αυτά τα περί εμπορικών σημάτων και άλλα θέματα που τίθενται, νομίζω ότι θα αποκαλύπτονται τα ωφέλη τεράστια και οι λεγόμενες ζημιές, οι φοβίες είναι ανύπαρκτες.